ετοιμάζονται για αστικό πόλεμο οι Τούρκοι. Εκατοντάδες τουρκικά SUV με πυργή σκοπυροβόλων στα χέρια των τουρκικών δυνάμεων. Το συριακό παρακλάδι του PKK, λοιπόν, το YPG, πραγματοποίησε 4 στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι στρατιώτες. Οι κουρδικές δυνάμεις λαϊκής άμυνας ανακοίνωσαν ότι η κουρδική μονάδα Μαρτύρ πραγματοποίησε 4 επιχειρήσεις εναντίον του τουρκικού στρατού κατοχής, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 5 στρατιωτών και την καταστροφή ενός τεθωρακισμένου Κίρμπι, αναφέρουν κουρδικά μέσα. Αργά αλλά σταθερά εκτιμάται ότι θα γίνει κράτος το Κουρδιστάν ως σχέδιο ζώνης ασφαλείας στον ΗΠΑ για τα πετρέλαια στην Μέση Ανατολή, καθώς η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει εδώ και χρόνια καμία απογραφή κατοίκων στην τουρκική επικράτεια. Τώρα, τουρκικός πυργίσκος πυροβόλων κρυμμένος μέσα σε όχημα SUV προκαλεί ερωτηματικά για τα τουρκικά σχέδια. Ο τουρκικής κατασκευής πυργίσκος Coralp Weapon Turret, που αναπτύχθηκε από την Best Defense, είναι ενσωματωμένο στο πίσω μέρος οχημάτων pick-up και SUV με τρόπο που μπορεί να ευνηδιάσει τον οποιοδήποτε. Η τουρκική εταιρεία Best Defense, θυγατρική της Sarsilmaz και της Best Group, ενσωματώνει τον πυργίσκο όπλων Coral, ο οποίος χρησιμοποιεί πυροβόλο 7,62 χιλιοστών σε πολιτικά οχήματα όπως pick-up και SUV σε μια νέα αντίληψη των Τούρκων για τον αστικό πόλεμο. Το τηλεκατευθυνόμενο οπλικό σύστημα Coral, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε οχήματα αυτά χωρίς να είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού, προστίθεται στο πίσω μέρος των πλήρως θωρακισμένων οχημάτων pick-up ή SUV που φαίνονται να είναι πολιτικά και άοπλα εξωτερικά. Με την προσθήκη αυτού του πυργίσκου, τα οχήματα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να πυροβολούν με πολυβόλο των 7,62 χιλιοστών σε περίπτωση απειλής. Ενώ ο οδηγός και ο διοικητής κάθονται στο μπροστινό μέρος του οχήματος τύπου pick-up, ο χειριστής βρίσκεται στη μέση και ο πυργίσκος του όπλου βρίσκεται στο πίσω μέρος. Πρόσθετο προσωπικό μπορεί να φιλοξενηθεί σε οχήματα τύπου SUV. Εκατοντάδες οχήματα αυτού του τύπου με Coral Weapon Turret, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε ένα τουρκικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, ευρίσκονται επί του παρόντος ενταγμένα στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις αλλά και σε άλλες μονάδες ασφαλείας. Μερικά από αυτά τα οχήματα του τουρκικού στρατού διαθέτουν μάλιστα μυστικό σύστημα τηλεχειριζόμενου όπλου. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.